Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω με μια υπεύθυνη δήλωση. Χαιρετίζω προφανώς την πρωτοβουλία σας να μάθετε από τους συμμετέχοντες των παλαιότερων κινημάτων και των παλαιότερων διεργασιών του φοιτητικού κινήματος την ιστορία και τις εμπειρίες που μπορούμε να σας μεταβιβάσουμε, αλλά νομίζω ότι και θέλω να το κάνω αυτό πάρα πολύ σαφές και με την τοποθέτησή μου, ότι δεν υπάρχουν συνταγές για το μέλλον. Αυτά που θα ακούσετε, ο τρόπος με τον οποίο η γενιά μας, η γενιά του Μάριου, διαχειρίστηκαν τα ζητήματα που τότε απασχολούσαν τη φοιτητική κοινότητα, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι σήμερα και ο δρόμος που θα οδηγήσει το φοιτητικό κίνημα σε νέες νίκες. Και νομίζω θα καταστεί πάρα πολύ σαφές και από την αρχή της εξιστόρησης της δικής μου εμπειρίας μέσα στο φοιτητικό κίνημα για τις χρονιές 2010 με 2015, γιατί ακριβώς και εμείς μέσα, ας πούμε, έτσι στην νεανική μας, αν θέλετε, απειρία, προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε μια νικηφόρα διαδικασία όπως αυτή που περιέγραψε ο Μάριος, που παρά, ας πούμε, και τις υποχωρήσεις της και κάποια πλήγματα, κατάφερε επί της ουσίας να σταματήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μεταρρύθμισης της Γιαννάκου. Αλλά αυτό, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, δεν ήταν αρκετό για να αποσοβήσουμε και το σχέδιο που είχε το ΠΑΣΟΚ και η Άννα Διαμαντοπούλου στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας, όπως είπε και πιο πριν εδώ η συντρόφισσά σας, εγώ έδωσα τις μάχες του φοιτητικού κινήματος μέσα από τα σχήματα της ΑΡΕΝ, που ας με επιτραπεί να πω ότι είναι μια ιστορική και πολιτική συνέχεια του ΔΑΡΑΣ, των σχημάτων στα οποία συμμετείχε και έδωσε τις μάχες του ο Μάριος. Πρέπει να καταλάβετε ότι ήταν μια συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα πρωτοεισέρχεται μέσα στους... ζητά βοήθεια από τους δανειστές της, από την Τρόικα, ώστε να εφαρμόσει μια πολιτική υποτίμησης της εργασίας στη χώρα, να εφαρμόσει για πρώτη φορά την πολιτική της λιτότητας με τόσο εμφατικό τρόπο. Και άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ακριβώς που το φοιτητικό κίνημα και η φοιτητική κοινότητα αρχίζουν να δραστηριοποιούνται προκειμένου να προλάβουν να σταματήσουν την μεταρρύθμιση στο Πανεπιστήμιο. Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι μέσα στα μέτρα, μέσα στο πρώτο μνημόνιο, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν ήταν προαπαιτούμενο. Ήταν καθαρά ελληνικής εμπνεύσεως, ήταν ένα πράγμα το οποίο προσπάθησε πολλές φορές να ενδυθεί μια μνημονιακή, αν θέλετε, μια θεσμική ομπρέλα μέσα από την επιβολή και μέσα από την κατάσταση που υπήρχε αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και από μια ρητορική που εκπορεύονταν από το κυβερνών κόμμα, από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ότι αυτά τα μέτρα επιβάλλονται απ' έξω κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα το πρόγραμμα, η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση είχε 100% ελληνική κυριότητα. Δεν αποτελεί ο νόμος Διαμαντοπούλου κάτι άλλο από ακριβώς την εφαρμογή, μια λεπτομερέστατη εφαρμογή και περιγραφή αυτών που ήθελε να περάσει και προηγουμένως η Γιαννάκου με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και ενδεχομένως με κάποιες βελτιώσεις εντός εισαγωγικών, όπως σε ό,τι είχε να κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ. Ένα πολύ σύντομο ιστορικό για το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα σε σχέση με αυτό, σε σχέση με την εφαρμογή, με την ψήφιση και την εφαρμογή του νόμου Διαμαντοπούλου στην Ελλάδα, είναι το εξής. Το 2010 και λίγο αφού είχα περάσει στη σχολή μου, γίνεται η πρώτη διαρροή για ένα νέο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο διέρεε τμηματικά και είχε κομμάτια τα οποία το φοιτητικό κίνημα είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, όπως ήταν οι πιστωτικές μονάδες, ήταν ουσιαστικά η ιδιωτικοποίηση κομματιών
των κοινωνικών δομών του Πανεπιστημίου, ήταν ιδιωτική εκπαίδευση και στη συνέχεια όλα αυτά πήρανε και μια νέα τροπή από τη στιγμή που ο σχετισμός μέσα στα ιδρύματα άρχισε να αλλάζει και το φοιτητικό κίνημα να κάμπτεται και έδρασαν έτσι ως ένα πράγμα το οποίο επεκτείνονταν συνεχώς και προσπαθούσε με τον καιρό να πλήξει και άλλα κομμάτια της, του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Το σχέδιο νόμου της Διαμαντοπούλου είναι πραγματικά ένα κείμενο που αξίζει τρομερής μελέτης και που θα μπορούσαν επιστήμονες από πάρα πολλά πεδία να γράψουν πάρα πολύ λεπτομερείς μελέτες για το τι ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει. Από την εντατικοποίηση και το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να οδηγήσει σε μια βιοπολιτική διαχείριση της ζωής των φοιτητών, μέχρι τις δομές δεδομένων όπου ακριβώς συγκεντρωτικά μάζευαν για κάθε στοιχείο της ζωής, του εισοδήματος και της ταυτότητας των φοιτητών εκείνη τη στιγμή, μέχρι τις πιστωτικές μονάδες, τον τρόπο με τον οποίο θα διαχωρίζονταν τα τμήματα, τις συγχωνεύσεις και τα λοιπά, θα μπορούσε οποιοδήποτε κοινωνιολόγος ή πολιτικός επιστήμονας να γράψει διδακτορικά πραγματικά για το τι προσπαθούσε να επιτύχει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι λοιπόν το 2010, όπως σας είπα, ξεκινάει ένας πρώτος γύρος κινητοποιήσεων, ο οποίος ήταν και η πρώτη μου, αν θέλετε, αλληλεπίδραση με το φοιτητικό κίνημα, ο οποίος χρησιμοποίησε μια ήδη διαμορφωθήσα μεθοδολογία από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή αυτή της συνέλευσης, πορείας και κατάληψης που είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν. Το 2010, ακριβώς επειδή ο νόμος δεν είχε κατατεθεί στο σύνολό του, αλλά κυρίως υπήρχαν διαρροές οι οποίες μας έδιναν να καταλάβουμε το χαρακτήρα του, δεν είχε πάρει μαζικό χαρακτήρα, αλλά ακόμα και σε αυτή την κατάσταση μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια κορύφωση που έκανε γύρω στις 300 καταλήψεις, χωρίς αυτές όμως να μπορώ να πω ότι είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτές που είχε γνωρίσει νωρίτερα το φοιτητικό, μερικά χρόνια νωρίτερα στο το 6-7 το φοιτητικό κίνημα, με έτσι μαζικές και πολύ καινοτόμες διαδικασίες εντός των καταλήψεων, μια ζωτικότητα, μια νεανική, αν θέλετε, έμπνευση και σε ένα μεγάλο βαθμό και με πρωτοπόρες δράσεις, αλλά έμεινε έτσι σε μια νόρμα η οποία προσπάθησε λίγο να αντιγράψει και και προηγούμενα εργαλεία του φοιτητικού κινήματος. Το 2011, το καλοκαίρι του 2011, κατατίθεται τελικά το τελικό σχέδιο νόμου, όπου τελικά βλέπουμε ότι επαληθεύονται στο σύνολό τους οι διαρροές και σε πολλά τους σημεία, ας πούμε, το νομοσχέδιο είχε και πολύ πιο άσχημες προεκτάσεις. Και ακριβώς αυτό δείχνει έτσι και μία, αν θέλετε, αν το φοιτητικό κίνημα εκείνο τον καιρό δεν έμαθε από τις μεθοδολογίες του παρελθόντος, ο αντίπαλος και το Υπουργείο έμαθαν πάρα πολλά. Ακριβώς το γεγονός ότι κατατέθηκε καλοκαίρι, όταν είδε ότι το φοιτητικό κίνημα και οι διαδικασίες του βρίσκονται σε μία καμπή και δεν μπορεί να οργανωθεί, είχε ακριβώς το στόχο να το παραλύσει και να το πιάσει, ας πούμε, στον ύπνο. Και άρα μας έδειξε ότι απέναντί μας δεν είχαμε έναν αντίπαλο ο οποίος πάει έτσι σαν ένα πεπερασμένο αλγόριθμο και εφαρμόζει το ίδιο πράγμα παντού, αλλά είναι έξυπνος και μαθαίνει από τις δικές μας αδυναμίες και από τα δικά μας λάθη. Παρ' όλα αυτά, το φοιτητικό κίνημα κατάφερε να αντιδράσει. Το φθινόπωρο και με το που ξεκίνησαν οι σχολές, κλήθηκαν μάλιστα σε πολλές σχολές συνελεύσεις εσπευσμένα πριν ξεκινήσουν και οι εξεταστικές, και πάρθηκαν αποφάσεις όπου μέσα στο φθινόπωρο είδαμε ότι υπήρξε και μια κορύφωση και φτάσαμε σε αριθμούς κατηλημένων σχολών που θύμιζαν το 6-7, δηλαδή υπήρξαν βδομάδες όπου μιλούσαμε για 400 κατηλημένες σχολές, αλλά παρόλα αυτά το φοιτητικό κίνημα δεν κατάφερε αυτό το πράγμα να το ανάγει σε μια περαιτέρω διαδικασία που να μπορούσε να αμφισβητήσει και να αναγκάσει το Υπουργείο
να αποσύρει τον νόμο. Άρα γιατί χάσαμε ενώ χρησιμοποιήσαμε μια νικηφόρα μεθοδολογία? Το 6-7 θα έλεγε κανείς έτσι πολύ εύκολα και με το δίκιο του, και εγώ το ίδιο θα έλεγα εκείνο τον καιρό, ότι κερδίσαμε με αυτή τη συνταγή, άρα σήμερα τι πήγε στραβά? Εδώ είναι που θα προσπαθήσω να κάνω μια ανάλυση, αν θέλετε, μια σταχυολόγηση του τι ακριβώς ήταν διαφορετικό το 2011 σε σχέση με το 6-7. Πρώτα απ' όλα, το 2011 δεν ήταν 2006-2007. Η ελληνική κοινωνία είχε ήδη βιώσει και είχε ήδη στην πλάτη της 2 χρόνια λιτότητας, 2 χρόνια μνημονίων, και άρα οι αντιστάσεις της σε μεγάλο βαθμό είχαν αρχίσει να υποχωρούν. Μην ξεχνάμε ότι είχε βιώσει και μια πάρα πολύ μεγάλη προβοκάτσια το 2010 με τις τεράστιες κινητοποίησεις ενάντια στο πρώτο μνημόνιο, οι οποίες καταστάλθηκαν με ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που έγινε πάνω στις ζωές και στις πλάτες πραγματικών ανθρώπων με τα γεγονότα της Μαρφίν. Και άρα η ελληνική κοινωνία αντιμετώπιζε λίγο, αν θέλετε, φοβικά, στην καλύτερη περίπτωση, τις κινητοποιήσεις. Το δεύτερο πράγμα έχει να κάνει σε σχέση με τη φυσιογνωμία της φοιτητιώσας νεολαίας. Για την νεολαία, όπως ξέρετε, ήδη και στις μέρες μας, και αυτό το πράγμα ήταν μια συνθήκη που ξεκίνησε να ισχύει από τότε, υπήρχε μια ειδικότερη κατάσταση. Η νεολαία χαρακτηρίζονταν από πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας, ήδη είχαν περάσει τα πρώτα μέτρα για τον υποκατώτατο μισθό για τους νέους, για τη μισθολογική διάκριση. Πολλοί νέοι, γιατί ακριβώς ένας φοιτητής εξαρτάται από τους πόρους της οικογένειάς τους για να σπουδάσει, γιατί όπως λέμε μπορεί το πανεπιστήμιο να ήταν δημόσιο, αλλά στην πραγματικότητα πολλές από τις υπηρεσίες του δεν σημαίνει ότι είχαν καταρρύψει στο σύνολό τους τους ταξικούς φραγμούς. Και άρα οι πόροι που είχε στα χέρια της η νεολαία για να σπουδάσει ήταν πολύ λιγότεροι. Και άρα και οι προτεραιότητες που έβαζε στην καθημερινότητά της, και άρα και η συμμετοχή της στο κίνημα, ήταν πολύ, πολύ διαφορετική. Και το τρίτο πράγμα ήταν, κατά την άποψή μου, και το τρίπτυχο που έλεγε «καταλήψεις, πορείες, συνελεύσεις». Το φοιτητικό κίνημα μετά από το 2006-2007, και μπορώ να πω ότι είναι μια συνθήκη που ισχύει και σήμερα, δεν προσπάθησε να καινοτομήσει στον τρόπο με τον οποίο δομείται και να προσαρμοστεί ακριβώς σε αυτή τη συνθήκη που σας λέω, ότι η νεολαία είχε λιγότερους πόρους και άρα και λιγότερο χρόνο, γιατί και ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός πόρος για ένα νέο άνθρωπο, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει τους πολύ σκληρούς ρυθμούς που επέβαλε το φοιτητικό κίνημα. Σε μια συζήτηση που είχαμε τότε με τα φοιτητικά σχήματα της Αριστερής Ενότητας, με έναν σύντροφο καθηγητή, τον Σταύρο τον Κωνσταντακόπουλο, όταν τον ρωτήσαμε γιατί πλέον οι φοιτητές δεν έρχονται στην κατάληψη, γιατί οι φοιτητές πλέον απαξιούν, ας πούμε, για τις συλλογικές διαδικασίες, ενώ ήταν μέχρι πριν μερικά χρόνια που αυτό ήταν, έτσι αν θέλετε, ο ανθός του φοιτητικού κινήματος και ήταν το βασικό εργαλείο μας προκειμένου να ανατρέψουμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Αυτό που μας είπε ήταν ότι πρέπει να ψάξουμε στο ποιοι είναι οι λόγοι που παίρνουν τους φοιτητές μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους. Για ποιους λόγους ένας φοιτητής επιλέγει να μην συμμετάσχει σε μια συλλογικότητα, να ιδιωτεύσει, να ακολουθήσει τον ατομικό δρόμο κτλ. Άρα μπαίνει και ένα στοιχείο του κατά πόσο οι ιδεολογικοί μηχανισμοί δρούν και επιδρούν στη φοιτητική κοινότητα έξω από τις διαδικασίες του κινήματος. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που θα προσπαθήσω να απαντήσω στη συνέχεια. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε για το κίνημα 2011 ήταν ότι είχαμε απέναντί μας και πολύ ικανούς αντιπάλους. Η Άννα Διαμαντοπούλου δεν ήταν η Μαριέτα Γιαννάκου. Η Μαριέτα Γιαννάκου, όπως είπε και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τότε, όπως είπε και ο Μάριος πιο πριν, ήταν πάρα πολύ διαφορετική από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Ήταν προφανώς στην ουσία και στον πυρήνα της μια έτσι αστική πολιτική δύναμη, αλλά αν θέλετε την άποψή μου, είχε ένα βασικό στοιχείο που σήμερα
η νέα ηγεσία και η νέα δημοκρατία δεν το έχει. Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να κάνει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και μια συνταγματική αναθεώρηση στο άρθρο 16, η οποία όμως στη βάση της σέβονταν ένα κοινωνικό συμβόλαιο που περιγράφονταν από το Σύνταγμα και ένα κοινωνικό συμβόλαιο που ίσχυε στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Η Άννα Διαμαντοπούλου, από την πρώτη στιγμή και από τον τρόπο και το ΠΑΣΟΚ και η πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση έτσι του ΠΑΣΟΚ, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε ήταν πραγματικά ευρηματικός και ήταν έτσι το απάβγασμα της στρατηγικής σκέψης. Οι διαπιστώσεις που ενδεχομένως έκανα εγώ λίγο πιο πάνω για την υφή και τη μορφή του φοιτητικού κινήματος πρέπει να είχαν γίνει στα γραφεία και στις κλειστές πόρτες του Υπουργείου πολύ πριν δώσει τη μάχη για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Πραγματικά είχαμε απέναντί μας έναν αντίπαλο που μας ήξερε πάρα πολύ καλά. Ήξερε ακριβώς πώς θα αντιδράσει το φοιτητικό κίνημα και ήξερε ακριβώς ότι σε μια ελληνική κοινωνία η οποία είχε γονατίσει από τα 2 χρόνια λιτότητας δεν θα μπορούσε να βρει τα αποθέματα, τα υλικά προκειμένου να πάει σε έναν αγώνα μακράς διαρκείας όπως ήταν έτσι ο δίχρονος αγώνας ενάντια στο άρθρο 16. Η Άννα Διαμαντοπούλου αυτό που έκανε ήταν ότι έβαλε το νομοσχέδιό της υπό διαβούλευση. Όχι όμως μια διαβούλευση με τους φοιτητές ή με όλα τα τμήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πήγε το σχέδιό της σε θεσμούς στο εξωτερικό, στην Τρόικα, βρήκε συμμάχους μέσα στη συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ και απέναντί μας συναντήσαμε ένα μονομπλοκ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όταν τελικά ψηφίστηκε ο νόμος Διαμαντοπούλου, αυτό έγινε από 250 βουλευτές από τους 300 του ελληνικού κοινοβουλίου και απέναντί του βρήκε μόνο τις δυνάμεις της αριστεράς, οι οποίοι φάνηκαν στο κοινοβούλιο έτσι και οι γραφικοί και οι περιθωριακοί που δεν είναι με τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης κτλ. Μόνο οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο μέσα στη Βουλή όταν αυτό κατατέθηκε. Στη συνέχεια, όταν άλλαξε και η κυβέρνηση και ανέλαβε ο Αρβανιτόπουλος, διατήρησε όλο τον κορμό του νομοσχεδίου αυτού και το μόνο που άλλαξε ήταν μερικές όψεις σε σχέση με ζητήματα που θα περάσω τώρα αμέσως, που είχαν να κάνουν πιο πολύ με κάποιες δεσμεύσεις που είχε πάρει έτσι κι αλλιώς η τρίτη μνημονιακή κυβέρνηση της χώρας, η κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτά είχαν να κάνουν με τις διαθεσιμότητες που ήταν έτσι κι αλλιώς μια δέσμευση της τότε κυβέρνησης απέναντι στην Τρόικα και στους δανειστές, ώστε να περιορίσει το σπάταλο, όπως έλεγε δημόσιο, και άρα τι πιο εύκαιρο από το να επιτεθεί στις κοινωνικές δομές του Πανεπιστημίου. Έτσι εμπλακήκαμε και πάλι τα ιδρύματα μπήκαν στο στόχαστρο του Υπουργείου Παιδείας αλλά και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την προσπάθεια απόλυσης 1.300 διοικητικών υπαλλήλων από το Ίδρυμά μου συγκεκριμένα από το MEP. Στα σχέδια υπήρχαν περίπου 400 διαθεσιμότητες διοικητικών υπαλλήλων και αυτό πραγματικά ήταν ένα κίνημα, το κίνημα που γέννησε μάλλον η προσπάθεια της κυβέρνησης να απολύσει τους διοικητικούς υπαλλήλους, ήταν ένα κίνημα που γνώρισε σε ένα βαθμό τη λύτρωσή του στη συνέχεια, γιατί ήταν ένα κίνημα το οποίο διεκδίκησε μια συνολικότερη πολιτική αλλαγή στα πράγματα της χώρας και δεν περιορίστηκε σε ένα συντεχνιακό αίτημα που έλεγε για επαναπρόσληψη των διοικητικών υπαλλήλων κτλ. Ο αγώνας στο MEP και στο ΕΚΠΑ, που ήταν και από τα 8 ιδρύματα που προορίζονταν η διοικητική προς απόλυση, ήταν τα 2 τελευταία που μείνανε με την σημαία του αγώνα ψηλά και κράτησαν τις καταλήψεις για περίπου 13 εβδομάδες και πραγματικά το γεγονός ότι αυτό υπήρξε, ότι ακόμα και αυτό καταφέραμε να επιτευχθεί, ήταν γιατί εισαγάγαμε μια καινοτομία στο πώς σκεφτήκαμε τότε το κίνημα αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που στο Πολυτεχνείο, στα τότε 3 χρόνια που εγώ ήμουν φοιτητής, ήταν η πρώτη χρονιά που καταφέραμε να κάνουμε συνελεύσεις κοινές φοιτητών, εργαζομένων και καθηγητών προκειμένου
να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις όποιες αντιφάσεις θα έφερνε το κάθε τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας και να συναρθρώσουμε τα ενδεχομένως σε πολλά σημεία τους διαφορετικά σχέδια σε ένα κοινό σχέδιο που έλεγε ότι δεν θέλουμε άλλη υποβάθμιση του δημόσιου και δωρεάν πανεπιστήμιου, δεν θέλουμε άλλη εκχώρηση των κοινωνικών του δομών προς την ιδιωτική σφαίρα της εκμετάλλευσης. Αλλά για να μην γίνομαι έτσι και μην προσπαθώ να παραχαράξω και την ιστορία, και αυτό ακόμα δεν ήταν ένα κίνημα που ήταν ένα κίνημα που γνώρισε τη λύτρωσή του αρκετά αργότερα. Καταφέραμε μια μερική νίκη που ήταν η δέσμευση της τότε κυβέρνησης να μην προχωρήσει άμεσα στις διαθεσιμότητες, αλλά να βάλει κάποιες νομοτεχνικές ρυθμίσεις στο νόμο προκειμένου να μην βγει κατευθείαν ο κόσμος σε διαθεσιμότητα και να μην πληγούν τα ιδρύματα, αλλά παρόλα αυτά το σχέδιο δεν ανατράπηκε στο σύνολό του. Αυτό έγινε μόνο όταν στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό επήλθε η πολιτική αλλαγή και μια νέα κυβέρνηση ήρθε και μίλησε και για αυτούς τους ανθρώπους και επανέφερε μια ομαλότητα στη λειτουργία των ιδρυμάτων. Έτσι λοιπόν κλείνοντας και εγώ θέλω να εκθέσω μια άποψη σε σχέση με το φοιτητικό κίνημα. Όπως είπα και στην αρχή, δεν υπάρχουν συνταγές για τις κουζίνες του μέλλοντος. Οπότε ακούστε πολύ κριτικά αυτά που έχω να σας πω και εγώ και ο Μάριος και όλοι οι παλιότεροι και πολλές φορές μην τους δίνετε και τόση σημασία όσοι έτσι θέλουμε να σας εμπνεύσουμε κτλ. Νομίζω ότι σήμερα το φοιτητικό κίνημα βιώνει ένα τέλμα. Και αυτό φαίνεται και από τις διαδικασίες τις συλλογικές που ενδεχομένως έχουν απαξιωθεί σε μεγάλο βαθμό και το γνωρίζετε κι εσείς. Αλλά κυριότερα το ζήτημα που έρχεται να αντιμετωπίσει το φοιτητικό κίνημα σήμερα είναι αυτό της ιδεολογικής ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ εμφανές, γιατί υπήρξαν κάποιοι από τους συντρόφους σας που τις προάλλες μου λέγανε, ας πούμε, ότι σε ένα διοικητικό συμβούλιο κάποιας σχολής ένας εακίτης ψήφισε ένα ψήφισμα της ΔΑΠ για την αριστεία κτλ. Και ας πούμε, προσπάθησαν και οι εακίτες όπου αυτό το ζήτημα ανέκυψε στις συνελεύσεις να το υποβαθμίσουν κτλ. Αλλά μένει η ουσία του ερωτήματος. Πώς οδηγείται ένας άνθρωπος που τέλος πάντων έχει οργανωθεί στην όποια αριστερή συλλογικότητα να εγκολπώνει σε τέτοιο βαθμό την κυρίαρχη ιδεολογία από τη στιγμή που συμμετέχει σε μια συλλογικότητα που έχει τις διαδικασίες της, έχει έναν τρόπο με τον οποίο βάζει σε μια μεθοδολογία σκέψης τα μέλη της διαφορετική υποτίθεται προς το κυρίαρχο υπόδειγμα και άρα πού τελικά σήμερα καλλιεργείται η ιδεολογική ηγεμονία. Και πάλι, ας πούμε, ανατρέχοντας στα λόγια του συντρόφου Κωνσταντακόπουλου, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να αναπροσδιορίσουμε και εμείς τις αναλύσεις μας προκειμένου να ανακαλύψουμε το νέο πεδίο της ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Όταν μέσα στα μαθήματα και μέσα στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία ενσωματώνεται ένα ολόκληρο κομμάτι που έχει να κάνει με την απήχηση των κυρίαρχων απόψεων, δεν μπορεί να είναι νικηφόρα στρατηγική να λες έναν νέο άνθρωπο που θέλει να είναι αριστερός να πάει να δώσει τη μάχη κάπου που αυτή ουσιαστικά δεν δίνεται. Δεν μπορεί όταν η μάχη πραγματώνεται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας η γραμμή σου να είναι ότι πάμε όλοι παιδιά, εδώ έχουν εντατικοποιηθεί οι σπουδές και άρα αυτά τα παιδιά που πάνε στα μαθήματα είναι φυτά και άρα εμείς πρέπει να πιάσουμε τον αριστερό κόσμο. Στο τέλος, άμα συνεχιστεί για πολύ αυτό, εγώ έχω μια πολύ κακή έτσι, αν θέλετε, πρόβλεψη, δεν θα υπάρχει και κανείς αριστερός κόσμος να βρει κάποιος στις σχολές ο οποίος, ας πούμε, θα έχει διαφυλάξει τα αριστερά του, ας πούμε, φρονήματα από το σπίτι του και θα μένει αναλύωτος στην ιδεολογική δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οπότε, αν μια συμβουλή έχω εγώ να δώσω είναι προσπαθήστε κι εσείς
μέσα από την πολύ πλούσια εμπειρία που σας διαφυλάσσει η συγκυρία μέσα στην οποία έχετε κληθεί να φοιτήσετε, προσπαθήσετε να βρείτε ποια είναι τα πεδία της σύγκρουσης και να δώσετε τις πραγματικές μάχες και όχι τις μάχες που ιδεατά θέλαμε να δώσαν οι προηγούμενες γενιές ή τις μάχες που δώσαμε στο παρελθόν και τέλος πάντων στέφθηκαν με μία μικρή ή μεγάλη επιτυχία. Αυτά από μένα.